καλώς ήρθατε στον υπέροχο κόσμο της δημιουργίας των επιχειρήσεων και όλων αυτών οι οποίοι βρίσκονται σε επιχειρήσεις, action business εδώ και πασχίζουν για να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες. Προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία πολλές φορές πρέπει να ενισχύονται. Να ενισχύονται από προγράμματα ευρωπαϊκά, χρήματα δικά μας είναι, θέλω να σας πω, τα οποία διανέμονται μέσα από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ λοιπόν το οποίο έρχεται να βοηθήσει αυτή την περίοδο επιχειρήσεις τόσο από τον τουρισμό, έτσι, όσο και νέες επιχειρήσεις. Είναι δύο προγράμματα τα οποία θα τρέχουν λογικά μέχρι και το τέλος του μήνα. Μπορεί να πάρουν παράταση. Ο Γιώργος Βλαχογιάννης, σύμβουλος επιχειρήσεων, βρέθηκε μαζί μας, μας εξήγησε για αυτά τα προγράμματα πόσο χρήσιμα είναι για να προάγεται η επιχειρηματικότητα, να βρεθούν χρήματα, να βρεθούν πόροι. Έτσι, αλλά μας εξήγησε και τι σημαίνει η ενίσχυση de minimis. Η de minimis ενίσχυση είναι τα χρήματα τα οποία λαμβάνουμε από διάφορα προγράμματα και σε ποιο ύψος μπορεί να φτάσει. Πάμε να τον ακούσουμε. Κύριε Βλαχογιάννη, υπάρχουν τρία προγράμματα ανοιχτά αυτό το διάστημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Δύο πολύ σοβαρά. Το ένα έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού και άλλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε περιμετρικά λοιπόν τι σημαίνουν για τους επιχειρηματίες και πώς μπορεί να προσεγγίσει κάποιος. Η πρώτη δράση αφορά την ενίσχυση, ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός δράσης είναι 190 εκατομμύρια ευρώ και για πρώτη φορά με επιδότηση μέχρι 60%, από 45% μέχρι 60%, είναι επιλέξιμα και τουριστικά καταλήμματα μέχρι τουλάχιστον 12 κλίνες και κατηγορία 4 κλειδιά. Ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έτσι. Άρα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Μπορούν να μπουν και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μπορούν να μπουν κάμπινγκ τριών αστέρων κατηγορία και ξενοδοχεία όπως ήθιστε 4 αστέρων και πάνω. Ναι. Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι μέχρι 400.000 ευρώ και επιδότηση μέχρι 200. Ερώτημα. Ηλικιακό έχουμε όριο, γιατί μέχρι τώρα αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε ηλικίες κάτω από 40 ετών. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να προσθέσουμε εδώ είναι ότι δεν χρειάζεται κάρτα ενεργείας για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Μπορεί κάποιος να έχει ήδη κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, ωστόσο δεν θα πρέπει να είναι ήδη στο χώρο, ας πούμε στα τουριστικά, δεν θα πρέπει να έχει διαθέτει ήδη σε επιχείρηση του έναν CAD τουριστικό. Και μπορεί να κάνει μια ακόμη δραστηριότητα, όντως ήδη επαγγελματίας, σαν νέα επιχείρηση, σαν υποσύσταση. Ναι. Εκτός από τις νέες επιχειρήσεις, τις υποσύστασεις επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν, μπορεί να είναι επιλέξιμος και κάποια νέα επιχείρηση, η οποία έχει συσταθεί το τελευταίο 12 μήνο από την προκήρυξη δράσης, η οποία έγινε το Δεκέμβρη του 2023. Ναι. Επί της ουσίας, όποιος έχει κάνει ήδη μια τέτοια επένδυση στον τουρισμό μέσα στο 2023, μπορεί τώρα αναδρομικά να ιτηθεί. Αν έχει τα παραστατικά βεβαίως, έτσι. Ό,τι έχει μαζέψει μέχρι τώρα στο ποσοστό υλοποίησης που βρίσκεται και ό,τι θα ακολουθήσει. Άρα, δηλαδή μπορεί και εκ των υστέρων να μπει μέσα στο πρόγραμμα. Βεβαίως. Ότι έχω κάνει αυτή την επένδυση. Ναι. Με την προϋπόθεση ότι η σύσταση της εταιρείας έγινε μέσα στο 23. Έχει ζήτηση αυτό το πρόγραμμα, τι βλέπετε στις αυτογραφίες? Βλέπω μια υπερβολικά μεγάλη ζήτηση. Βλέπω όμως πολλά λάθη που γίνονται στην αγορά. Ναι. Και εν τέλει, επειδή η αξιολόγηση είναι συγκριτική, θα ήθελα να ενημερώσω τους τηλεθεατές που ενδιαφέρονται ότι όταν έχουμε προγράμματα με συγκριτική αξιολόγηση, πρέπει η τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία θα κατεβάσουμε, η αίτηση που θα κάνουμε, να τις μαζέψουμε όσο περισσότερη βαθμολογία γίνεται. Δηλαδή, βλέπω ναι, μεν μεγάλη συμμετοχή, αλλά βλέπω και πολύ προχειρότητα στις μελέτες. Στην κατάθεση του φακέλου. Έτσι. Άρα, πρέπει να βρουν ένα καλό συνεργάτη, ο οποίος θα τους φτιάξει ένα φάκελο με τις προδιαγραφές, να πληρεί τις προδιαγραφές που θέλει η δράση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, δεν το ξέρει ο κόσμος, έτσι. Αλλά πείτε μας κάτι, θα πρέπει να δείξει και εικονικά πράγματα. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορείς να τα εκτελέσεις. Και τι θα γίνει αν θα περάσει αυτή η αίτηση πάνω από κάποιον ο οποίος έμεινε απ' έξω και θα μπορούσε να κάνει. Δυστυχώς, κύριε Ποφάντη, έχουμε δει και τέτοια φαινόμενα. Πλέον με τους ελέγχους που υπάρχουν, αυτές οι επιχειρήσεις τελικά απεντάσσονται και όντως έχουν πάρει τη θέση και το δικαίωμα από κάποιον άλλον δικαιούχο, ο οποίος πραγματικά θα έκανε την επένδυση αυτή και η οικονομία θα έπαιρνε το όφελος και τη μόχλευση των χρημάτων που τόσο την έχει ανάγκη. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι ο κανόνας. Συμβουλεύω τον κάθε ενδιαφερόμενο να μην σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι δαπάνες προϋπολογίσει να κάνει να είναι υπαρκτές, ειδικά όσον αφορά την καινοτομία που πρέπει να δώσουν βάση για να βαθμολογηθεί η πρόταση, να σκεφτούν κάτι πραγματικά καινοτομικό και να το υλοποιήσουν. Μάλιστα. Εκεί είναι και ο ρόλος ο δικός σας στο γραφείο, βεβαίως. Εκεί είναι και ο ρόλος του συμβούλου. Κύριε Λεχογιάννη, ένα ερώτημα. Θα ήθελα να μου πείτε για το δεύτερο πρόγραμμα που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δεύτερη δράση αφορά την ίδρυση, ενίσχυση και λειτουργία
νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων γενικά. Ναι. Με τις εξής εξαιρέσεις. Προφανώς όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα του τουρισμού, άρα ο τουρισμός απεντάσσεται, δεν είναι επιλέξιμο σε αυτή τη δράση, δεν είναι επιλέξιμο και σε αυτό. Και η εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο δεν είναι επιλέξιμες. Είναι μια τρομερή ευκαιρία γιατί επίσης μιλάμε για προγράμματα με 60% επιδότηση, με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσουν μια θέση εργασίας για ένα χρόνο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του τουρισμού χρειάζεται μόλις για 2,5 μήνες να δημιουργήσουν μια θέση εργασίας. Έτσι θα πάνε στο 50% και όσοι είναι εγκατεστημένοι σε περιοχές απομακρυσμένες, πλημμυρόπληκτες, σεισμόπληκτες, γενικά σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί προβληματικές, πάνε στο 60%. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την άλλη δράση. Βασική προϋπόθεση και στα δύο προγράμματα. Δεν θα πρέπει να έχουμε μη επιλέξιμους ΚΑΔ καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και για 3 χρόνια από την ολοκλήρωση του επενδυτικού μας σχεδίου. Όσον αφορά τώρα την de minimis επιδότηση, τι αλλάζει? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Το de minimis, καταρχάς να εξηγήσουμε, γιατί πολλοί ακούνε συχνά de minimis, αλλά δεν ξέρουν τι είναι το de minimis. Το de minimis είναι οι ενισχύσεις ίσονος σημασίας. Τι λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ότι οι ενισχύσεις που δίνω εγώ σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επί της ουσίας θεωρώ ότι είναι ίσονος σημασίας και δεν παρεμβαίνω στη λειτουργία της αγοράς και στον ανταγωνισμό. Μετά από αρκετά χρόνια έχουμε αύξηση του ορίου, το οποίο τι έλεγε μέχρι τώρα, ότι για κάθε τρέχουσα τριετία, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση δικαιούται να λάβει μέσω του κανονισμού de minimis, όλα αυτά τα προγραμματάκια εντάσσονται de minimis, μέχρι 200.000 ευρώ. Τώρα αυτό το όριο από 1η-1η του 24 είναι πλέον 300.000 ευρώ. Επομένως, για την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους επενδυτές να μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις κάθε τριετία 300.000 ευρώ. Και θα πρέπει να τα διεκδικήσουν και να τα κυνηγήσουν. Νομίζω ότι το επιχειρήν στην Ελλάδα βρίσκεται, η ανάπτυξη δηλαδή της επιχειρηματικότητας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, βρίσκεται πλέον σε εποχές προ-κρίσης, σε εποχές 2008, κάτι το οποίο χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα εγώ να σας πω ότι σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, νομίζω ότι ήδη έχουμε ταβανιάσει με αυτά τα προγράμματα και νομίζω όλοι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων λίγο πολύ, δηλαδή η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Άρα αυτό το πράγμα δείχνει ότι κάτι καλά γίνεται. Μάλιστα. Και κάπως καλά κινείται η χώρα. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν για τα προγράμματα, οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων είναι εκεί. Φτιάξτε έναν ωραίο φάκελο, κάντε μια ερώτηση. Δεν υπάρχει στο θέμα της ερώτησης αμοιβή για τους συμβούλους. Οι σύμβουλοι τις περισσότερες φορές αμείβονται όταν έρθουν τα προγράμματα αυτά, όταν έρθουν τα χρήματα στην επιχείρηση. Για τη νέα επιχείρηση που ακούσαμε μόλις τώρα και για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Όλες και όλοι. Να είστε καλά. Γεια σας.